Άφαντα παραμένουν τρία παιδιά καθώς οι αρνητές γονείς τους δεν τους επέτρεψαν να πάνε σχολείο και τα κράτησαν μακριά από τους συμμαθητές και τη φυσιολογική ζωή τους που ήδη άλλαξε δραματικά λόγω κορονοϊού. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιρακλείου, κάθε προσπάθεια να εντοπιστούν τα δύο αδέρφια και ένα τρίτο παιδί που θα φοιτούσαν σε τάξεις δημοτικού έπεσε στο κενό, καθώς ακόμα και η κατάργηση των self-test στα σχολεία δεν άλλαξε την κατάσταση με την υπόθεση να βρίσκεται στα χέρια της εισαγγελία. Είχα μόνο δύο περιπτώσεις δύο οικογένειες οι οποίες δεν εξαφανίστηκαν, δεν ήταν στα σημεία που τους αναζητήσαμε, δηλαδή δεν απαντούν στα τηλέφωνα και δεν άλλαξαν διεύθυνση. Μόνο αυτές οι δύο περιπτώσεις ήταν που δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή αν φοιτούν ή όχι τα παιδιά τους. Αρχικά είχαν εντοπιστεί 25 παιδιά δημοτικού τα οποία εμπόδιζαν οι αρνητές γονείς τους να πάνε σχολείο στο Ηράκλειο. Η λίστα διαβιβάστηκε πριν τα Χριστούγεννα από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση στην Εισαγγελία, η οποία ακολούθησε τη νομική διαδικασία που προβλέπεται για του γονεί, ενώ στο τέλο Φεβρουαρίου υπήρξαν και οι πρώτε συλλήψει. Οι περισσότεροι γονεί τελικά πίστηκαν να αφήσουν τα παιδιά να επανέλθουν στι σχολικέ τάξει, ενώ σε εκκρεμότητα παρέμειναν τρει περιπτώσει. Ο νόμος προβλέπει σοβαρέ συνέπειε για του γονεί σε ανάλογε περιπτώσει, και είναι στα χέρια τη Εισαγγελία να αποφασίσει τι επόμενε κινήσει. Ο κ. Εισαγγελέα μπορεί να ασκήσει ποινική δίωξη κατά των γονέων οι οποίοι δεν στέλνουν τα παιδιά του στο σχολείο και παραβαίνουν τι σχετικέ διατάξει. Επίση, έχει τη δυνατότητα να κινήσει τη διαδικασία τη αφαίρεση τη επιμέλεια, να κινήσει την διαδικασία είτε προς πλευρά ανάδοχη οικογένεια στην Ανατολή είτε ακόμα και σε ίδρυμα και ενώ τα ίχνη των τριών ανηλίκων χάθηκαν μυστηριωδώ, το σχολείο που ισοστερούνται είναι για του μικρού μαθητέ κάτι παραπάνω από ένα χώρο που προσφέρει γνώσει. Είναι η πρώτη επαφή με μια μικρή κοινωνία, η πρώτη φίλη του, τα πρώτα βιώματα που κανεί δεν έχει δικαίωμα να στερήσει από μικρά παιδιά. Το σχολείο δεν έχει να κάνει μόνο με το μαθησιακό κομμάτι, έχει να κάνει κυρίω με το κοινωνικό κομμάτι, με τη συνύπαρξη, με τη συνύπαρξη των συμμαθητών μεταξύ του. Αν το θέλετε διαφορετικά, με το κατά πόσο τέλο πάντων τα παιδιά συνεπάρχουν μεταξύ του σε μια πολύ καλή κοινωνία. Το σίγουρο είναι ότι παιδιά τα οποία μένουν μακριά από ένα τέτοιο περιβάλλον, είναι παιδιά τα οποία δυσκολεύονται πολύ να επανενταχθούν, είναι παιδιά που θα έχουν κάποια θέματα στην επανένταξη, είναι παιδιά τα οποία πιθανά θα περιθωριοποιηθούν. Δεν θέλω να το πιστέψω ότι τα υπόλοιπα παιδιά θα τα περιθωριοποιήσουν. Το βέβαιο είναι ότι τα παιδιά αυτά δεν θα πρέπει να πληρώσουν φοβίε των γονιών του που θα σημαδέψουν ανεπανόρθωτα τον ψυχισμό του.